περήφανο έκανε το έθνος για άλλη μια φορά ο Ελληνοκυπριακής καταγωγής καθηγητής αστροφυσικής του Πανεπιστημίου του Cambridge Γιώργος Ευσταθίου. Ένας από τους κορυφαίους κοσμολόγους στον κόσμο, στον οποίο απονεμήθηκε από την Βρετανική Βασιλική Εταιρεία Αστρονομίας το Χρυσό Μετάλλιο Αστρονομίας για το 2022. Ο καθηγητής Γιώργος Ευσταθίου βραβεύεται με το Χρυσό Μετάλλιο 2022 για τη θεμελιώδη συμβολή του στην ανάπτυξη του καθιερωμένου μοντέλου του σύμπαντος μας. Συγχαρητήρια. Το συγκεκριμένο μετάλλιο απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1824. Με αυτό έχουν τιμηθεί στο παρελθόν σπουδαίοι επιστήμονες όπως ο Άλπερτ Άινστάιν, ο Στίβεν Χόκινγκ και ο Άρθουρ Ρέντινγκτον. Ο καθηγητής Ευσταθίου είναι ανάμεσα στους πιο διακεκριμένους κοσμολόγους της γενιάς του. Ένας από τους αρχιτέκτονες του καθιερωμένου προτύπου της κοσμολογίας. Μεταξύ άλλων, έχει κάνει πρωτοποριακές υπολογιστικές προσομοιώσεις για την δομή του σύμπαντος και σημαντικές αναλύσεις για την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου. Αναγνωρίστηκε επίσης για τον ηγετικό του ρόλο στην δορυφορική αποστολή Μπλανκ, η οποία είχε μελετήσει το κοσμικό μικροκυματικό υπόβαθρο, την ακτινοβολία των λουλουδιών που έμεινε από τον Big Bang και το παλαιότερο φως στο σύμπαν. Παλαιότερα παρέθεσε συνέντευξη στο Euronews για τη συγκεκριμένη μελέτη. If you look up at the sky and you see the moon, then the moon looks quite big. And I mean scales larger than the size of the moon on a night sky. That's what we see. Ο καθηγητής Γιώργος Ευσταθίου γεννήθηκε το 1955 στο Λονδίνο, από γονείς που είχαν μεταναστεύσει από την Κύπρο στην Βρετανία στις αρχές του 1950. Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και πήρε το διδακτορικό του στην αστρονομία από το Πανεπιστήμιο του Τάρα. Του έχουν επίσης απονεμηθεί τα βραβεία Ρόμπινσον στην κοσμολογία, Heinemann Prize for Astronomy και Grouper Cosmology. Επίδειξη δύναμης.